Αρεστός μπορεί να γίνεις. Χρήσιμος στον τόπο δεν γίνεσαι με μεγάλα λόγια. Χρήσιμος στην πατρίδα γίνεσαι με έργα. Δυστυχώς ο ΣΥΡΙΖΑ προτίμησε τα λόγια. Προτίμησε τις κολοτούμπες, προτίμησε να ξεγελάει το λαό και φεύγοντας δεν αισθάνεται ούτε τώρα να ζητήσει μία συγγνώμη. Μία συγγνώμη από εκατομμύρια Ελληνίδες και Έλληνες που τους κοροϊδέψε. Η κολοτούμπα ξεπέρασε την κομμανέτσι που έχει κάνει στην πολιτική ζωή. Και ακόμα για το μάτι λέει ψέματα, ακόμα λέει ψέματα για τις πρέσπες, ακόμα λέει ψέματα για το τρίτο μνημόνιο και τα 100 δισεκατομμύρια που φόρτωσε στην πλάτη του δύσμερου ελληνικού λαού. Μας κατηγορούν για πολλά σε αυτή την παράταξη. Να θυμίσουμε όμως ότι το 9 το δημόσιο χρέος ήταν στο 125%. Και τώρα μετά από 10 χρόνια και 3 μνημόνια είναι στο 190%. Μας κατηγορούν ότι το 14 δεν είχαμε βγει από τα μνημόνια. Μα βγαίναμε. Το Μέλι Χαρδούβαλη ήταν ένα χάδι, φίλες και φίλοι. 500 εκατομμύρια δίναμε εμείς σαν κυβέρνηση, 900 ζητούσαν οι δανειστές. Αυτό τους φάνηκε μεγάλο, πολύ μεγάλο, τους κυβερνώντες τους σημερινούς, και υπέγραψαν ένα τρίτο αχρίαστο μνημόνιο με τον περίφημο Βαρουφάκη. Τα θυμάστε, να μην τα ξεχνάμε. Πανηγυρίζαν στο Σύνταγμα για τον περήφανο ελληνικό λαό που είπε το όχι, και αυτοί πήραν το όχι και το έκαναν ένα τρίτο μνημόνιο. Σας κοροϊδεψαν κατάμουτρα, φίλες και φίλοι. Δεν δικαιούνται άλλη ευκαιρία οι λαϊκιστές της αριστεράς. Αν ένα μήνυμα πρέπει να στείλουμε την Κυριακή, είναι ότι ο λαϊκισμός και οι λαϊκιστές έχουν ημερομηνία λήξης. Τελειώνουν. Σε 7 Ιουλίου το βράδυ τελειώνουν με τους λαϊκιστές. Το τόλμησε η περίφανη αριστερή κυβέρνηση με τις ψήφους δυστυχώς υπολοιμάτων δεξιών κομμάτων. Αυτά που δεν διανοήθηκε ποτέ κανείς να πράξει. Όταν εμείς λέγαμε βάζαμε βέτο στο Βουκουρέστι, αυτοί τα δώσανε όλα και αισθάνονται και περήφανοι. Αλλά στην κάλπη θα πάρουν τα επίχειρα των πράξεών τους. Στη μετανάστευση, φίλες και φίλοι, θέλουμε να είμαστε ξεκάθαρα σαν Νέα Δημοκρατία. Ευχαριστώ τον φίλο μου τον Χρήστο τον Μικαλάκη, τον Περιφερειάρχη, τον Αντιπεριφερειάρχη, τον άνθρωπο που συνεχίζει μια πολιτική που ξεκινήσαμε με μεγάλη επιτυχία και είναι πάντα παντού και πάντα μπροστά. Στη μετανάστευση. Αγαπητέ Δήμαρχε, σε ευχαριστώ πολύ που ήρθες. Ξέρω είχε και άλλη σήμερα ομιλία συνυποψήφιος. Σε ευχαριστώ πολύ, αγαπητέ Δήμαρχε Δημήτρη Παπαστεργίου. Στη μετανάστευση, φίλες και φίλοι, να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα. Η Νέα Δημοκρατία δεν είναι κατά της χορήγησης πολιτικού ασύλου στους πρόσφυγες. Οι πόρτες της Ελλάδος στους οικέτες ήταν πάντα ανοιχτοί από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Όσοι διώκονται για λόγους πολιτικούς, πολιτιστικούς, θρησκευτικούς, λόγους συνείδησης, στην Ελλάδα θα βρουν μια δεύτερη πατρίδα. Στην Ελλάδα θα βρουν αυτά που πρέπει να βρουν σε μια πολιτισμένη χώρα. Είμαστε ξεκάθαροι σε αυτό. Αλλά ξέφραγα αμπέλη τα σύμπρα της Ελλάδος, δεν θα επιτρέψουμε να γίνουν με κυβέρνηση Κυριάκου Μητσοτάκη και Νέας Δημοκρατίας. Όποιος περνάει τα σύνορα θα ελέγχεται. Και τα θαλάσσια που ο κύριος Τσίπρας αγνοεί την ύπαρξή τους και τα Κερσαία. Ολόκληρος Πρωθυπουργός απορούσε. Αγαπητέ Πρόεδρε της ΝΟΔΕ, καλώς ήρθες. Τον Κώστα τον Τρέλη, τον αγωνιστή της παράταξης. Όταν τον ρωτήσανε γιατί δεν ελέγχονται τα θαλάσσια σύνορα, είπε «Μα υπάρχουν θαλάσσια σύνορα». Δεν ήξερε ο Πρωθυπουργός αν η χώρα έχει θαλάσσια σύνορα. Δεν ήξερε αν η Μυτιλήνη είναι η νήσος Μυτιλήνη ή η πρωτεύουσα Μυτιλήνη της Λέσβου. Σε κάθε περίπτωση, το να έχει άγνοια κάποιος για κάτι συγχωρείται. Να μην προσπαθεί να μάθει όμως αυτά τα οποία έπρεπε χθες να τα έχει μάθει, δεν συγχωρείται. Επαναλαμβάνομαι, ζητούμε την αλληλεγγύη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ευρωπαίων εταίρων για να φρουρούμε να φυλάσσουμε τα θαλάσσια σύνορα. Γιατί λέμε είναι εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μα είναι δυνατόν να λέμε
στους Ευρωπαίους, ελάτε να φυλάξετε τα σύνορά μας. Και εμείς να αφήνουμε να κάνουμε τα στραβά μάτια να περνάνε καραβιές μέσα αλλοδαπών στα νησιά μας. Και ποια λογική επιτάσσει, κύριε Τσιούτσα, πρώην Δήμαρχε Πύλης, καλώς ήρθες. Ποια λογική επιτάσσει ένας Μαροκινός ή ένας κάτοικος των χωρών του Μαγκρέμ, Αλγερίας, Τινησίας, να θέλει να μπει στην Ευρώπη, να είναι 20 μίλια η Ισπανική ακτή απέναντι, να μην πάει στην Ισπανία, να κάνει 2.000 μίλια, να έρχεται στην Τουρκία και από την Τουρκία στη Λέσβο ή στη Σάμο για να περάσει στην Ευρώπη μέσω Ελλάδος. Πώς το βλέπετε αυτό? Ψάχνουν, τι ψάχνουν? Τους εύκολους. Ψάχνουν εκεί που μπορούν να περάσουν, φίλες και φίλοι. Κάθε σοβαρό κράτος ελέγχει τα σύνορά του. Η Τασία μόνο δεν τα έλεγχε, λιάζονταν λέει στην Ομόνια και εξαφανίζονταν οι μετανάστες. Και ο Πάνος ο Καμένος που απειλούσε τους Ευρωπαίους ότι θα τους γεμίσει τζιγαντιστές, ποιους τους εταίρους. Θα τους έστειλε τζιγαντιστές, τους απειλούσε. Και τι έκανε οι Ευρωπαίοι? Φράξανε τα βόρεια σύνορα και μας έμεναν αμανάτια εδώ πέρα όλοι οι παράνομοι. Και την Κυριακή που θα πάτε στην κάλπη. Και να μην μας κουνάνε το δάχτυλο ότι δεν είμαστε εμείς κοινωνικά ευαίσθητοι. Λένε δεν είχατε τους ανασφάλιστους, δεν τους είχατε νοσοκομιακή περίθαλψη. Ψευδέστατο. Όλοι οι Έλληνες δικαιούνταν δωρεάν νοσοκομιακής περίθαλψης. Όλοι. Όλοι οι νόμιμοι μελλονταποί δικαιούνταν δωρεάν νοσοκομιακής περίθαλψης. Όλοι οι πολιτικοί πρόσφυγες δικαιούνταν περίθαλψης νοσοκομιακής και υγειονομικής. Ποιοι δεν δικαιούνταν? Οι παράνομοι αλλοδαποί. Μας λένε επομένως ότι αν ένας είναι παράνομος από το Ουζμπεκιστάν και έρθει, θα πρέπει εμείς να πληρώσουμε τα νοσήλια. Θα πρέπει να το συζητήσουμε, φίλες και φίλοι, αν είναι το σωστό αυτό. Αν είναι μια έκτακτη ανάγκη, εγώ το κατανοώ απόλυτα. Αν είναι όμως ένα προγραμματισμένο χειρουργείο για να έρθει κάποιος από το Ουζμπεκιστάν να χειρουργηθεί στο νοσοκομείο Τρικάλων, θα πρέπει ο πολίτης του Κοτρονίου να πληρώσει τα νοσήλια? Σε κάθε περίπτωση θα το δούμε. Αλλά μην μας κατηγορούν για ανάλγη τους. Τα 720 εκατομμύρια που δίνουν σήμερα για επιδόματα θα τα αυξήσουμε σε 1 δισεκατομμύριο. Θα διευρύνουμε τον αριθμό των δικαιούχων. Το επίδομα εργασίας θα δώσουμε παραπάνω πόρους για το επίδομα ανεργίας και ίσως θα πρέπει να δούμε και την επιδότηση της εργασίας κάποιων ανθρώπων. Να επιδοτήσουμε περισσότερες θέσεις εργασίας παράλληλα με τα επιδόματα ανεργίας, αλλά να βοηθήσουμε τις επιχειρήσεις να προσλαμβάνουν νέους και κάποιοι από αυτούς να μπαίνουν στη δουλειά εκεί που θα πάνε. Απευθύνω μια πρόσκληση, φίλες και φίλοι, σε όλους τους δημοκρατικούς πολίτες που είτε μας ψήφισαν είτε όχι. Απευθύνω μια πρόσκληση σε αυτούς που τους πικράναμε, σε αυτούς που τους στεναχωρήσαμε, που τους αδικήσαμε. Και αυτοί παρόλα αυτά μας στήριξαν ή κάποιοι μας γύρισαν την πλάτη. Πίστηκαν από τον κύριο Τσίπρα, από άλλα λαϊκίστικα κόμματα, όταν μπορούν να ασκήσουν τα μνημόνια, να κυνηγήσουν την κυρία Μέρκελ, να βρουν λεφτά από τη Ρωσία, από την Κίνα. Και δεν μας ψήφισαν, μας γύρισαν την πλάτη. Τους καλούμε να έρθουν στη μεγάλη κεντροδεξιά παράταξη. Να ξαναγυρίσουν πίσω. Τους έχουμε ανάγκη, τους έχει ανάγκη η πατρίδα, τους έχει ανάγκη η παράταξη. Καλούμε όλους όσοι απέχουν από την εκλογική διαδικασία. 1 εκατομμύριο κόσμος ψηφίζει, είναι λιγότεροι από 1 εκατομμύριο αυτοί που δεν πάνε πλέον στην κάλπη. Όποιος δεν συμμετέχει στα κοινά, όποιος απέχει από την άσκηση των δημοκρατικών του καθηκόντων σε ένα δημοκρατικό πολίτευμα, δεν είναι υπεύθυνος πολίτης. Η αποχή δεν είναι λύση. Η συμμετοχή είναι λύση, φίλες και φίλοι. Αν απέχεις και αφήνεις τον άλλον να ψηφίσει για σένα, να επιλέξει ποιος θα κυβερνήσει τον τόπο και εσύ παρακολουθείς σαν επιτίδιος ο δεύτερος, τρίτος, ούκα πράγμονα, έλεγαν οι αρχαίοι μόνο πρόγονοι, αλλά αχρίων νομίζομαι. Δεν πρέπει επομένως να αφήσουμε σε άλλους να αποφασίσουν για μας. Να πάτε όλοι στην κάλπη. Έχετε μια ευκαιρία στα 4 χρόνια στη δημοκρατία μας να εκφραστείτε μέσω της κάλπης. Μόνο εσείς ξέρετε και η συνείδησή σας τι θα ψηφίσετε. Εμείς
Σας καλούμε να ψηφίσετε τη Νέα Δημοκρατία. Σας καλούμε να ψηφίσετε τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Σας καλούμε να ψηφίσετε τη μόνη υπεύθυνη πολιτική δύναμη που μπορεί να φέρει την πολιτική αλλαγή στον τόπο. Όσοι από εσάς τιμήσετε τη δική μας παράταξη, σας ζητώ και μία ψήφο για μένα. Ζητώ να κρίνετε αν μέχρι τώρα ήμουν εντάξει με τις υποσχέσεις μου, με τις δεσμεύσεις μου, με το δημόσιο λόγο μου, με τις δημόσιες πρακτικές μου και πράξεις μου. Αν μέχρι τώρα τίμησα αυτά για τα οποία δεσμεύτηκα μαζί σας. Αν τίμησα το συμβόλαιο που κάναμε μαζί. Αν τη συνείδησή σας που μου δώσατε, το πληρεξούσιο που μου δώσατε να σας εκπροσωπώ, το έκανα καλή χρήση. Για ένα δεσμεύομαι. Ό,τι λέω, αυτό θα κάνω. Είτε με τιμήσετε είτε όχι, θα είμαι πάντα μαζί σας. Στα εύκολα και στα δύσκολα, όπως ήμουν όλα αυτά τα χρόνια. Εγώ δεν πρόκειται να πάρω την ψήφο σας, φίλες και φίλοι, και να φύγω από τα Τρίκαλα και να έρχομαι να σας βλέπω περιστασιακά. Θα είμαι εδώ όπως ήμουν, εδώ είμαι, εδώ είναι το σπίτι μου, εδώ ξοδεύω τα χρήματα που έχω. Με εσάς συναλλάσσομαι, εσείς είστε οι φίλοι μου, εσείς είστε τα στηρίγματά μου, εσάς εμπιστεύομαι και εσάς καλώ την Κυριακή όλοι μαζί στην κάλπη. Όλοι μαζί Νέα Δημοκρατία, όλοι μαζί Κυριάκο Μητσοτάκη, όχι άλλες χαμένες ευκαιρίες, όχι άλλες γενιές χαμένες. Ναι στη Νέα Δημοκρατία, ναι στην πολιτική αλλαγή. Σας ευχαριστώ πολύ. Περιμένουμε τις νέες και τους νέους της πόλης μας να πιούμε ένα ποτό στην πλατεία Παλαιού Δεσποτικού, στο καφέ των δύο. Θα χαρούμε να σας δούμε.